Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Πρέπει να βρω την κάμερά μου να σας μιλήσω. Τη βρήκα τελικά. Μια μέρα βροχερή, δύσκολη, αλλά και πάλι εδώ μαζί σας, συνεπής, μαζί με τον φίλο μας, τον συνθέτη, τον μαθηματικό συνθέτη πανεπιστημιακό, τον Δημήτρη τον Λέκα, που ήμασταν παρέα και την προηγούμενη φορά μαζί σας και δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε πράγματα τα οποία είχαν κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον και θα είναι καλό να προσπαθήσουμε να τα ολοκληρώσουμε, γιατί Δημήτρη είναι ένα τεράστιο θέμα. Το θέμα της μουσικής, της εικόνας και της δουλειάς που έχεις κάνει ιδιαίτερα. Είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη φορά για την συμμετοχή σου σε μια ταινία του Θανάση του Ρετζή, που ήταν η πρώτη σου, αν θυμάμαι καλά, κινηματογραφική απόπειρα. Όχι, δεν ήταν η πρώτη. Η πρώτη ήταν το κόρπους του Θανάση Ρεντζή. Α, μάλιστα. Ένα μέρος του κόρπους. Τον κινηματογραφικό άγγελο. Μια ταινία πρωτοποριακή, πειραματική για την εποχή εκείνη, όπου ο Θανάσης ο Ρεντζής προσπάθησε, δοκίμασε πράγματα στην εικόνα. Ήταν σημαντική η συνεισφορά σου στο κομμάτι του ήχου της μουσικής. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε σήμερα για τον ρόλο που παίζει η μουσική στον κινηματογράφο, πώς χρησιμοποιείται η μουσική στον κινηματογράφο, πώς την σκέφτεται ένας σκηνοθέτης, πώς τη δουλεύει ένας συνθέτης ο οποίος αναλαμβάνει να επενδύσει ένα έργο με κάποιον τρόπο. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή αυτή είναι για να σας βοηθήσει να δώσει ιδέες, τρόπους, κάποιες πληροφορίες για να μπορέσετε να κάνετε τις ταινίες σας. Απλές ταινίες, δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκες ούτε υπερπαραγωγές. Είναι για όλους εσάς, είτε είστε επαγγελματίες, είτε ερασιτέχνες, είτε δοκιμάζετε να κάνετε κάποια ταινία. Και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτό το έργο το οποίο, με το οποίο προσπαθείτε κάτι να επικοινωνήσετε. Κάποιες ιδέες, κάποιες απόψεις, συναισθήματα, έτσι. Η ταινία σας πρέπει να είναι μέχρι 15 λεπτά, ώστε να είναι και διαγωνιζόμενες για το μεγάλο φεστιβάλ της ζούγκλας.gr. Και αν είναι μεγαλύτερη, δεν θα είναι διαγωνιζόμενη, εντούτοις θα αναρτάτε στη σελίδα μας στο ζούγκλα.gr, στο Κάνω Σινεμά. Επίσης, να ξαναπώ ότι ξεκινήσαμε κάποια σεμινάρια εδώ στο ζούγκλα, σε εγκαταστάσεις του ζούγκλα, πειραματικά καταρχήν εδώ στην Αθήνα, όπου μπορείτε μέσα σε 24 ώρες, συν τον χρόνο που θα χρειαστεί για τα γυρίσματα και το μοντάζ, να επικοινωνήσουμε καλύτερα κάποια παραπάνω πράγματα για τον κινηματογράφο, για όσους δεν είναι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες, υπάρχουν αξιόπιστες σχολές, μπορείτε να καταφύγετε και θα μιλήσουμε, εν πάση περιπτώσει, άλλη ώρα γι' αυτό. Πριν περάσουμε στα σοβαρά θέματα, στα σοβαρότερα θέματα, στα πιο βαριά θέματα, ναι, καλύτερα. Σας έχουμε μια έκπληξη σήμερα. Να δώσουμε, Δημήτρη, πρώτα μια μικρή γεύση της έκπληξης. Είναι παιδιά δημοτικού σχολείου 5ης τάξης. Για τα δούμε. Σωτήρη,
Από πού έρχεσαι? Από την Αθήνα. Δέσποινα. Γιατί είναι... γιατί... Πάμε. Πάμε. Δέσποινα, γιατί δεν έβγαινες έξω για να παίξεις? Ωραία, μπείτε κι εσείς. Πάμε! Ελάτε προς εμένα. Προχωρήστε προς εμένα. Προς εμένα, πιάστε την μπάλα στο χέρι. Στο χέρι την μπάλα. Ωραία, προχωρήστε προς τα πάνω. Ξεκίνα. Κωνσταντίνε, Ελευθερία, Θεοδώρα, ξεκίνησε. Ελένη. Ποια Θεοδώρα, κύριε. Ποια Θεοδώρα, Ελευθερία θέλω να πω. Άλλη μπίσκοντα. Ξεκινήστε, ξεκινήστε. Έλα, Γιάννη. Τελευταίο και πάλι. Βλέπω. Αλλά είναι πιο πίσω. Δεν σε εκεί πέρα. Και μωράκι. Αφήνα. Δεν είναι τώρα, δεν είναι. Τελικά δεν σου αρέσει εδώ στο χωριό? Ναι, μου αρέσει πολύ. Σημαίνει τελείως. Τώρα. Τελικά δες που να σε αρέσει εδώ πέρα στο χωριό. Ναι, μου αρέσει πολύ. Πάμε. Τελικά δες που να σε αρέσει εδώ στο χωριό. Ναι, μου αρέσει πολύ. Από τη Ρόδο λοιπόν, μια παρέα γλυκέτα των παιδιών, με μια καλή προσπάθεια θα τους έχουμε σε λίγο μαζί μας, να ακούσουμε και τις απόψεις για το έργο που κάνανε, ό,τι έχουν να μας πούνε γι' αυτό. Μέχρι τότε να μιλήσουμε λιγάκι για το κύριο αντικείμενο της εκπομπής, την μουσική στον κινηματογράφο και το θέατρο. Γι' αυτό είμαστε εδώ και για να προβάλλουμε και τις ταινίες των φίλων μας που έρχονται. Ναι. Δημήτρη, εγώ ως σκηνοθέτης, ή μάλλον να ξεκινήσω από κάπου. Ναι. Χαιρετισμούς στο νησί της Ρόδου που δοκιμάζεται. Και επειδή όλα δένουν και επειδή τίποτα δεν πρόκειται ποτέ να εξαντληθεί, εγώ δεν ξέρει και πολλοί κόσμος τι κάνω. Το πρόσωπό μου δεν είναι εξαιρετικά δημόσιο, ίσως κάποια στιγμή γίνει περισσότερο. Αλλά έχω μεικτή καταγωγή, έχω επίσης μεικτό μεγάλωμα, έχω μεγαλώσει στα Δωδεκάνησα. Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα νησιά. Και όπως με ρώτησε και ο Ρος Τέιλι κάποτε, μέσα στη μουσική μου, ό,τι και να κάνω, ξεφτάει μία καταβολή, είμαι συνθέτης Δωδεκανήσιος. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν το ξέρω. Ναι. Σε ευχαριστώ που δεν κατάγομαι από τα νησιά, εκεί έχω μεγαλώσει και τα νιώθω πολύ δικά μου. Καθόλου συμπτωματικό τελικά, ναι, που ναι. Επελέγει σήμερα εντελώς τυχαία, δεν το ξέρω αυτό. Και οπωσδήποτε πονάω με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί. Ναι, ήταν τραγικό αυτό που συνέβη στην Ρόδο και ελπίζω να μην συμβεί και στην Αθήνα σήμερα, γιατί γίνεται ένας χαμός από βροχή σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, όσο σκληρό και αν ακούγεται, όπου και αν είστε, χρησιμοποιήστε την κάμερά σας. Καταγράψτε τα πράγματα, τα γεγονότα, το τι συμβαίνει. Γίνετε το ρεπόρτερ της ζωής σας, του περιβάλλοντός σας, έτσι. Αν καταφέρετε μια ταινιούλα μέσα από αυτό το υλικό, με χαρά θα το φιλοξενήσουμε να το προβάλλουμε και στους υπόλοιπους φίλους μας. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ. Ό,τι καταγράφεται μένει και στη συνέχεια αποτελεί διαλεκτικό στοιχείο. Και το κινηματογραφημένο είναι πιο εύγολο το διαλεκτικό στοιχείο από τη φωτογραφία. Έτσι κι αλλιώς, παλιά γράφανε, μετά βγάζανε φωτογραφίες, τώρα κάνουμε ταινίες. Συνέχεια τεκμηριώνεται η ζωή μας
να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Και βέβαια, κατόπιν εναπόκειται στο τι, στο τι διαλεκτική έχουμε για να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας καλά ή κακά. Μέχρι τώρα δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Αλλά... Αυτή είναι η ζωή. Έτσι. Κυλάει και... Μπορεί να μάθουμε της. Κάποτε να τα κάνουμε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά το παλεύουμε, Δημήτρη. Εσύ έχεις μια... Είπες, δεν είναι πολύ γνώριμο το πρόσωπό σου. Όντως, η σεμνότητά σου χρόνια τώρα είναι γνωστή. Παρόλα δεν είναι θέμα σεμνότητας. Παραφυλάω. Παραφυλάς. Ήρθε η ώρα λοιπόν εδώ. Πάμε για την επανάστασή μας. Η επανάσταση τελικά είναι τέχνη, παιδιά. Η τέχνη είναι επανάσταση, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να μην είναι επαναστατική οποιαδήποτε μορφή τέχνης, εκτός αν είναι προπαγάνδα. Διαφήμιση ή επιβολή ιδεών, έτσι, και πρακτικών. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν είναι ανατρεπτικό ένα έργο, όποιο και αν είναι, όποιας μορφής τέχνης, Δημήτρη. Ό,τι δεν κινείται, λέει, αρχίζει να σαπίζει. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις να πεις κάτι καινούριο, τελικά τι να μας πεις. Έτσι. Βέβαια, όλα έχουν υποθεί, δεν υπάρχει καινούριο. Αλλά υπάρχει καινούριο το υποκειμενικό βλέμμα αυτού που καταγράφει κάθε φορά. Και αυτό είναι μοναδικό, νομίζω. Τι λες. Και το επικειμενικό και το αντικειμενικό αλλάζει και το διαλεκτικό αλλάζει. Όλα αλλάζουν. Τι κάνει λοιπόν η μουσική τώρα με τον κινηματογράφο. Εγώ ως κινηματογραφιστής θα ήθελα να πω καταρχήν για να σου δώσω το λόγο ότι δεν έχω ιδέα από μουσική. Έχω πολύ καλά τη μουσική στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω ούτε να γράφω μουσική ούτε να τραγουδάω. Είμαι παράφωνος τελείως. Μέσα μου έχω τη μελωδία όμως. Μην πάρεις τραγουδιστή, δεν θα σου κάνω τίποτα. Όμως, όταν κάνω ένα έργο, ένα ντοκιμαντέρ, καλούμε να το επενδύσουμε μια μουσική. Λοιπόν, στον κινηματογράφο η μουσική, από την σκηνοθετική τουλάχιστον ματιά, χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους. Ένας πολύ απλός λόγος είναι να επενδύσουμε μια εικόνα, μια βάφτιση, ένα γάμο, ένα καλοκαιρινό ταξίδι, ένα τουριστικό φιλμάκι που κάνουμε. Απλώς μια μουσική να ακούγεται πάνω στην εικόνα. Ένας άλλος είναι για να εκφράσει η μουσική τα συναισθήματα που θέλει να περάσει αυτός που φτιάχνει την ταινία, έτσι. Το πώς θα γίνει το ξέρει βέβαια ο συνθέτης μας. Μια άλλη λειτουργία της μουσικής είναι να επιβάλλει συναισθήματα ή να υπονομεύσει την εικόνα. Έχουμε και συγκρούσεις, έτσι, κόντρα. Yes. Πολλές φορές, πρακτικά παρακολουθήσα το, παρατήρησα το στις ταινίες που βλέπετε, η μουσική προετοιμάζει για τη σκηνή που έρχεται. Δηλαδή, αν έχουμε μια ήσυχη σκηνή, ακολουθεί μια βίαιη, η μουσική αρχίζει λίγο πριν να είναι βίαιη. Θυμάμαι μια ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, που ξεκινάει από ένα σκοτεινό σπίτι με ένα αυτοκίνητο η Μέρη Χρονοπούλου, που είναι και η μακρινή μου ξαδέλφη, και πάει στην παραλιακή. Και έχει βάλει ο Μίμης ο Πλέσης μια μουσική, η οποία κάνει και λέμε πω θα σκοτωθεί, πω θα σκοτωθεί. Ακριβώς. Λοιπόν, εάν ξεφύγει βέβαια, αν δεν το ελέγχει ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης αυτό, μπορεί ενώ ακολουθεί ωραία σκηνή να περάσει μουσική δύσκολη. Επίσης μπορεί να στήσει αυτό το πράγμα και στην επόμενη φάση, ας πούμε, να φρενάρει και να βγει ένα γατάκι με στη μέση και να κάνει μιάου, οπότε είναι ανατροπή της ανατροπής. Γεια σου, λοιπόν. Όλα μπορεί. Για πες μας λοιπόν τώρα, όλα αυτά που εγώ φαντασιώνω στο μυαλό μου και θέλω να κάνω με την εικόνα μου και χρησιμοποιώ τον ωραιότατο διευθυντή φωτογραφίας με τα φώτα, τον καμέραμαν, όλους τους καλλιτέχνες. Έρχεται τώρα η ώρα της μουσικής. Σου λέω τι θέλω. Τι γίνεται μετά, εσύ δουλεύεις εκεί, για πες μας. Εμένα το κινηματογραφικό μου ιστορικό είναι το εξής. Είχα πάει μετά από τα Δωδεκάνησα, βρέθηκα ξαφνικά στο Κολέγιο Αθηνών. Στο Κολέγιο Αθηνών, λοιπόν, ήταν πολύ γνώριμος, πολύ, πολύ γόνιμο το εργαστήριο. Είχα συμμαθητή τον Γιάννη τον Χουβαρδά, είχα συμμαθητή, λέω για θεατρικούς ανθρώπους, τον Δημήτρη Τσοφιανόπουλο, τον Αντώνη Τορίκο που έφυγε και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, εκεί έκανα την πρώτη μουσική θεατρική για παράσταση του Κολεγίου Αθηνών που ήταν ο Κύκλοπας και επίσης την πρώτη κινηματογραφική, τα παιδιά με το Μένι το Θεοδωρίδη φτιάξανε ένα φιλμάκι για κάποιο σχολείο που είχε ιδρύσει σε περιοχή της Λάρισας το Κολέγιο Αθηνών. Με τα μέσα που είχαμε, ένα πιάνο κάθισα και την έφτιαξα αυτή τη μουσική, αυτό ήταν το πρώτο. Αργότερα έλειψα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχα θεατρική παιδεία εκεί σε ένα πανεπιστήμιο με καταπληκτικό τμήμα δραματικών σπουδών. Γύρισα πίσω και άρχισα την πορεία στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Η δεύτερη αυτή περίοδος ξεκίνησε με το Corpus του Θανάση του Ρεντζή, κανονικά. Και συνεχίστηκε με τον Ηλεκτρικό Άγγελο. Ο Θανάσης ο Ρεντζής, ανατρεπτικός και πολύ ρηξικέλευθος, δημιουργικός
εκρηκτικός σκηνοθέτης, είχε πριν από εμάς φτιάξει τη βιογραφία που είχε αφήσει εποχή στο φεστιβάλ. Πολύ μεγάλη ταινία, ναι. Πολύ σπουδαία ταινία. Η βιογραφία μετά το Corpus, όπου μου έδωσε να κάνω ένα κομμάτι βασισμένη κυρίως σε ένα μουσικό του Στέφανου του Βασιλιάδη, διότι υπάρχει και περίπτωση κινηματογράφος, να στηθεί πάνω σε μουσική. Εκτός από αυτά που είπες. Ναι. Και στη συνέχεια μου ανέθεσε τον ηλεκτρικό άγγελο και εγώ μπροστά στον όγκο της μουσικής πήρα ένα νεαρό συνάδελφο μαζί μου, τον Δημήτρη τον Παπαδημητρίου, και την κάναμε μαζί αυτή τη μουσική σε αναλογία περίπου 70-30. Όμως, από ό,τι είπα, στη συνέχεια η σκηνοθέτη του κινηματογράφου, εκτός από τον Κώστα τον Σφίκα και τον Πάνο τον Ζενέλη και εκτός από πολλούς ντοκιμαντερίστες στη τηλεόραση, δεν με ετοίμησαν δια της εκλογής τους, και αυτό συνέβαινε γιατί ίσως παραείχα προσωπικότητα, ίσως δεν μπορούσα να συνδεθώ μαζί τους, και έριξα όλα μου τα άλογα στο θέατρο. Έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, μισό λεπτό, και σχετικά με όσα προλόγησες, έχω γράψει και κείμενα στα οποία λέει ότι όντως μπορεί η μουσική να είναι μέρος της δράσης. Πάμε σε ένα αυτό, είναι μέρος της πλοκής, είναι μέρος του σενάριου. Πάμε σε ένα μαγαζί, βγαίνει κάποιος. Ή ντύνουμε τη σκηνή, και τη σκηνή την ντύνουμε με δύο τρόπους. Και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Ο ένας τρόπος είναι ότι στείνουμε ένα πλέγμα από συναίσθημα, είτε το εκφράζουμε είτε το εκμεύουμε. Και ο άλλος τρόπος είναι ότι παίζουμε με πολιτισμικούς κώδικες. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, διότι οι άνθρωποι, ο τρόπος που βιώνουν τη μουσική ή που την βάζουν, έχει να κάνει πρώτον με πανανθρώπινες αναφορές σε κάτι υπερβατικό, και το δεύτερο είναι με τους κώδικες του δικού του πολιτισμού. Χρειάζεται ο συνθέτης της μουσικής να τα ξέρει και τα δύο. Δείγμα θεατρικής μουσικής νομίζω ότι θα ακούσουμε τώρα. Είχα την τεράστια τύχη να φτιάξω μουσική για τον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου, μελετώντας εξονυχιστικά το έργο, από την άποψη ακόμη και της δραματολογίας, όπως θα έκανα και με το σενάριο, και από την άποψη της ιστορίας, της δομικής. Του βάλα μια μουσική, το ανέβασε το διπεθέ της Κρήτης, και κατόπιν αυτό μεταπλάστηκε σε έργο μουσικό. Στο μουσικό έργο όμως χρησιμοποίησα μείγμα από ηθοποιούς και τραγουδιστές. Και είχα την συγκλονιστική τύχη να δεχτεί η Μαρίζα Κοχ να τραγουδήσει το τραγούδι της γυναίκας του Αρχοντοχωριάτη, στο οποίο στίχους βάλαμε γενικό σχολιασμό της εποχής εκείνης. Δύσκολη ιστορία, δύσκολο να ανακατέψεις ηθοποιούς με τραγουδιστές. Το πετύχαμε εν πολλής χάρη στη Μαρίζα. Δύσκολο πάρα πολύ να βάλεις τον ρόλο της γυναίκας του Αρχοντοχωριάτη μαζί με την σημερινή πραγματικότητα που ήθελε η Μαρίζα, δύσκολο να μπεις πολιτικά μέσα σε μια χώρα και σε ένα λαό που καταραίει, και να προσπαθήσεις να του δείξεις τι συμβαίνει και να τον εμψυχώσεις αλλιώς. Η μπαλάδα της νουθεσίας, η Μαρίζα Κοχ, η Μαντάμ Ζουρντέν, νουθετεί τον άντρα της, τον λαό, την ιστορία. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτό το βίντεο. Νομίζω το ακούω, έτσι. Για πάμε να το δούμε. Δεν υπάρχει δυστυχία μες στον κόσμο πιο φρικτή από το να έχεις πάθει κρίση με μια λόξα σαν κι αυτή. Καλέ μου, βρε χρυσέ μου, σου το λέω δεν πας καλά. Με φρουφρού και μεγαλεία σου φουσκώσαν τα μυαλά. Διότι το χρήμα το πολύ γεννά την αυταπάτη. Χίλιες φορές με άντρα φτωχό να τρως ψωμί κι αλάτι. Και
πλευρή μ' αφείς. Μα όταν έχεις μείνει τούβλο κυνηγώντας τον παρά, δεν αλλάζει το πετσί σου με λοφία και φτερά. Αφού σου βγάλανε το όνομα, σου βγάζουν και το μάτι. Κι αφού σου αρπά ξαν την μπουκιά, σου μπαίνουν στο κρεβάτι. Και τα φύκια σου πουλούν καθηγέτες μαριονέτες που το δυο σου σπαταλούν. Κι οι πίτες θα'ν ολόκληρες και οι σκύλοι θα'ν χορτάτι. Μοναχάν σε κυβερνάν παπουτσωμένοι γάτι. Ξαναλέω, ποιος εμένα δε μ' ακούς. Μοναχός σου ανοίγεις τρύπες στου αιώλου τους ασκούς. Κι όσο αντέχεις και χορεύεις στον δικό τους το χαβά, στρίβει φάλτσο το τιμόνι και αρμενίζουμε στραβά. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά και να θυμάσαι κάτι. Σαν παθητά λόγω ζημιά να κλαις τον αναβάτη. Μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στο χώρο της μουσικής, της τέχνης γενικότερα, η Μαρίζα Κοχ. Και της νεοελληνικής ιστορίας. Και της νεοελληνικής ιστορίας, ναι. Να πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, να μιλήσουμε, έχουμε, ναι. Αρχοντοχωριάτης πρωταγωνιστές. Νομίζω ήταν ο Τάσος Παλαντζίδης και ο Δημήτρης Οπιατάς. Ο Δημήτρης Οπιατάς και ο Τάσος Παλαντζίδης. Αυτή ήταν σκηνή, δεν ήταν σκηνή συγκεκριμένα από τη Madame Jourdain. Το ρόλο αυτό τον έπαιζε η Ελένη Κρήτα στην παραγωγή αυτή του Διπεθέ Κρήτης. Και μάλλον να εκτιμήσει κανείς μέσα σε τέτοιες συνθήκες κρίσης πόσο ο Μιχάλης ο Αεράκης έκανε παραστάσεις τόσο πλούσιες. Όχι με πολλά χρήματα. Μάλιστα. Τα είδαμε στο σκηνικό, τα είδαμε στα κοστούμια. Αντώνης Χαλκιάς και Βάλια Μαργαρίτη, σκηνικά και κοστούμια, μια που είδαμε εικόνα. Μάλιστα. Εδώ, Δημήτρη, θέλω να επισημάνουμε στους φίλους μας το γεγονός ότι ναι, μένει στον κινηματογράφο, σκηνοθέτης, οραματίζεται κάτι, αναθέτησε κάποιο μουσικό, συζητάνε πώς θα το φτιάξουν έτσι. Παίρνει και μουσική, τη φοράνε με συνεργασία πάνω στην εικόνα και εξελίσσεται, δουλειά με την κινηματογραφική προσέγγιση. Στο θέατρο, ο σκηνοθέτης έχει μια διαφορετική είδου συνεργασία με τον μουσικό, νομίζω, διότι εκεί πέρα έχουμε μια διδασκαλία πλέον που δεν είναι απλά να ντύσουμε κάποιες εικόνες, έχουμε μια ροή, ένα ρεαλιστικό χρόνο που ρέει, άρα η διδασκαλία, νομίζω ότι στο θέατρο προς τους ηθοποιούς έρχεται από δύο μέρη, δηλαδή και από το σκηνοθέτη του θέατρου και από το μουσικό του θέατρου, της θεατρικής παράστασης, κάνω λάθος. Βεβαίως, γιατί αυτό είναι δράση, είναι παραστατική τέχνη. Ωστόσο, στο βαθμό που ο κινηματογράφος μπορεί να είναι αφηγηματικός και ο σκηνοθέτης μπορεί να χρειαστεί να διδάξει, όχι μπορεί να χρειαστεί, συνήθως αυτό γίνεται, διδάσκει τους ρόλους, κάνει τη διανομή, διδάσκει τους ρόλους και στη συνέχεια παρακολουθεί και την υποκριτική τους απόδοση και λέει ότι καλώς παίζεται ή δεν παίχτηκε καλά, να ξαναπάει. Αυτό λοιπόν έχει πολλά κοινά. Έχει πολλά κοινά σε αυτό το σημείο. Ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου με τον σκηνοθέτη του θεάτρου και η μουσική σύνθεση για τον κινηματογράφο και για το θέατρο. Όπως είπα λοιπόν την άλλη φορά, προτιμούσα λόγω του φόρτου του συναισθήματος να κάνω μουσική κινηματογραφική. Αφού δεν έκανα ταινίες πολλές, γράφω πολλές φορές κινηματογραφική μουσική στη σύλληψή της στο θέατρο. Όσο τώρα για τις διανομές. Ο Αρχοντοχωριάτης, όπως είπα, ήταν ένα άλμα στο κενό, λόγω του ότι ανέμειξε
ηθοποιούς με τραγουδιστές σε κοινή διανομή. Αυτό καίει, είναι τζιζ. Ωστόσο, τι κινηματογραφική παιδεία έχω εγώ προηγουμένως. Στον Ηλεκτρικό Άγγελο, μάλλον στο Κόρπους, ο Θανάσης μου έδωσε ένα τελειωμένο προϊόν, μία σεκάνς από Τρικέζα, και εγώ κάθισα με τους μουσικούς και έκανα αυτό που είχα μάθει από το Μάνο του Χατζηδάκη. Δεν μπορούσα να προβάλλω την εικόνα όπως κάνανε στο Hollywood και εκείνη την ώρα να είμαι με μία μπαγκέτα και να διευθύνω. Μάλιστα. Με back projection που λέγανε. Τυφλά το έκανες. Πράγμα το οποίο το έκανε ο Χατζηδάκης. Αυτό το ήξερα. Πώς χρονομετρούσε, πώς το ρολόι. Εγώ απλώς είχα πάει σε μία μουβιόλα, είχα δει τη σκηνή και κράτησα σημειώσεις. Να πούμε τι είναι η μουβιόλα μια στιγμή, γιατί τα νεότερα παιδιά μάλλον σε φωτογραφία το βλέπουν, μουσιακό πλέον. Πες το, εσύ ξέρεις. Είναι το αντίστοιχο, είναι τα προγράμματα του μοντάζ στον υπολογιστή είναι προσομοιώσεις της δουλειάς που έκανε τότε η μουβιόλα. Η μουβιόλα δούλευε, ήταν χρήσιμη γιατί είχαμε φιλμ τότε, δεν υπήρχε βίντεο. Ήταν μια συσκευή. Ήταν συσκευή, ένα μεγάλο τραπέζι όπου ήταν το φιλμ, πέρναγε και το βλέπαμε, την ίδια στιγμή κυλάγανε σε μαγνητική επιφάνεια ή είχε μουσικές και γινόταν η μίξη κλπ. Ένα τεράστιο και βαρύ εργαλείο που όλο αυτό που αργούσε και πάρα πολύ, γιατί να τρέξει, να περιμένει σε ρεαλιστικό χρόνο να φύγει, ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο. Όλο αυτό πέρασε πλέον στους υπολογιστές, στα προγράμματα του μοντάζ και έχουμε το αποτέλεσμα σε ρεαλιστικό τη στιγμή που το κόβεις είναι ήδη έτοιμο. Έτσι γινόταν παλιά. Δηλαδή αυτό το οποίο ρέει η ηλεκτρονική πληροφορία αυτή τη στιγμή παλιά ήταν ταινία και έρεε. Όπως επίσης και στη μουσική. Έρεε μαγνητοτενίες. Εγώ εντωμεταξύ είχα μεγάλη πλάκα με τη μου βιόλα, διότι την έλεγα η βιόλα μου. Και έλεγα πείτε πολλές φορές η βιόλα μου, βιόλα μου, βιόλα μου. Θεωρούσα ότι υπάρχει κάτι χορογραφικό στη μου βιόλα. Τέλος πάντων, είχα δει την ταινία, είχα κρατήσει σημειώσεις και μάζεψα κάποιους μουσικούς και έκανα τη μουσική του Κόρπους. Και μάλιστα έλεγα στον Καλατζόπουλο και γέλαγε ότι όση διάρκεια έχει για να παιχτεί αυτή η μουσική, τόση διάρκεια έκανα να την ηχογραφήσω. Πήγε μία και έξω. Mm. Κατόπιν όμως, ακολουθώντας την αφηγηματική του Χατζηδάκη, πιάνω να ντεκουπάρω μουσικά τον Ηλεκτρικό Άγγελο και μου λέει έλα στη μου βιόλα. Του λέω θα είσαι καλά. Πού να δω εγώ όλο αυτό το υλικό. Δεν έχω δει την ταινία. Έχω βάλει το σκηνοθέτη και μου την έχει αφηγηθεί και έχω προσπαθήσει με τη μουσική να βάλω μέσα στην ταινία αυτό που μου αφηγείται ο σκηνοθέτης, το οποίο δεν μπορεί να βάλει στην εικόνα. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση. Εδώ συνσκηνοθετείτε λοιπόν την εικόνα, γιατί σίγουρα στη συνέχεια... Ναι. Ο Θανάσης προσάρμοσε και την εικόνα του πάνω στη μουσική που είχε. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι είναι ένα προμοντάζ. Του κάνεις τη μουσική με τις διάρκειες που θέλεις, εάν σου δώσει αυτή την ελευθερία. Πολύ γαλαντό όμως, παιδιά, είναι όδωρος. Και μετά πας εσύ, του δίνεις το υλικό και ξαναμοντάρει την ταινία απάνω στη μουσική και χορογραφεί πια την εικόνα απάνω στο. Αλλά βέβαια η μουσική που του έχει δώσει είναι περίπου. Ξαναγράφει. Όχι. Του δίνεις τη μουσική, δεν είναι αλλού-ουνταλού, είναι ακριβώς, είναι περίπου σε αυτό που σου έχει δώσει, σε αυτό που έχει γυρίσει και αυτός τελικά κάνει ραφινάρισμα του μοντάζα πάνω. Έτσι γινότανε παλιά. Μάλιστα. Έτσι έχει γίνει όλη η μεγάλη μουσική του Hollywood. Όσο όμως για το θέμα της διανομής. Τη μεικτή διανομή την είχα δοκιμάσει γιατί μια άλλη παράλληλη κινηματογραφική εμπειρία, ελάχιστος κόσμος την έχει συνειδητοποιήσει. Ότι όταν η Disney αποφάσισε να κάνει τις μεγάλες τις αυτές ταινίες, το μεγάλο ντου στη διεθνή αγορά και βγήκε σε όλες τις χώρες και είπε μεταγλωτίστε τις ταινίες, είχα αναλάβει και έκανα μουσική διεύθυνση στους μεταγλωτισμούς σε 4 ταινίες του Disney, με τις οποίες έχει μεγαλώσει μια ολοκλήρη γενιά παιδιών, οι οποίες είναι η Μικρή Γοργόνα, η Πεντάμορφη και το Τέρας, το Βιβλίο της Ζούγκλας και ο Αλαντίν. Και κάνω πλέον εγώ διανομές θεατρικές και βάζω σε πολλούς από τους κύριους ρόλους τραγουδιστές. Μάλιστα. Βάζω τον Γιάννη τον Παλαμίδα να κάνει τον Κάβουρα Σεμπάστιαν με το βιβλίο, με το βραβείο του Όσκαρ και το Τέρας, Πεντάμορφη την Κρίση Στασινοπούλου και έρχεται να πει το άλλο τραγούδι του Όσκαρ, η Χρυσούλα η Διαβάτη. Τέλος πάντων, αυτές τις μεικτές διανομές τις δοκίμασα και ήμουν έτοιμος πια να τις πάω στον Αρχοντοχωριάτη. Και έχουμε λοιπόν τον Αρχοντοχωριάτη που τον έχεις δουλέψει με έναν τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μου έχεις πει.
Δεν είναι απλώς μία παράσταση, δεν είναι απλώς μία μουσική. Βέβαια, εγώ πάντα κρατάω στο πίσω στο μυαλό μου ότι είσαι κυρίως μαθηματικός. Τώρα κοντεύει να είναι όπερα ο Άρχοντο Χριάτης. Ναι. Πες μας κάτι γι' αυτό. Μαθηματικός, ναι. Λοιπόν. Για τον Αρχοντοχωριάτη. Το μαθηματικό το κρατήσουμε για μια άλλη κουμπί, γιατί δεν τελειώνει. Θέλουμε 10 ώρες για να το μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Επειδή εφήγει το μαθηματικό, πρέπει να πω ότι μαθηματικά μην φαντάζεστε ότι είναι μόνο αριθμοί κτλ. Είναι και μια κρυμμένη σοφία αιώνων σχετικά με το πώς συνδέουμε π.χ. τις νότες για να παράγουμε ή να εκφράζουμε συναισθήματα. Αυτό είναι κάτι που μπορώ έως να το δείξω και πρακτικά. Έχω χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές διαρκώς στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Δεν τις ξέρει κανείς. Είναι παλαιές σοφίες, είναι σχεδόν μυητικές αυτές. Τις έχω δοκιμάσει ανάλογα με το πώς τις λέγανε οι αρχαίοι πολιτισμοί και το πώς τις κωδικοποίησαν μαθηματικοί, όπως ο Αλέν Ντανιελού στη Δύση, και είδα να δουλεύει, διότι το θέατρο και ο κινηματογράφος έχουν μια μυητική διάσταση. Δεν χρειάζεται να κάτσεις, να κάνεις ομ για να συγκεντρωθεί ο κόσμος και να κάνει γιόγκα. Έχει πάει στην αίθουσα, έχουν σβήσει τα φώτα, είναι έτοιμος. Εάν του πασάρεις το συνέστημα που θέλεις, μπορείς σχεδόν να τον υποδιαιτήσεις. Και εκεί είναι ένα επικίνδυνο προμηθεϊκό ερώτημα. Τι κάνεις όταν το εργαλείο σου είναι παντοδύναμο? Το χρησιμοποιείς, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να τρελάνεις κόσμο με τη μουσική. Μπορεί να ηρεμήσεις κόσμο χωρίς να το καταλάβει. Το προμηθεϊκό ερώτημα όμως το έχει απαντήσει από την αρχαιότητα ο Αισχύλος και λέει: αμολύστε το και γεία πυρμηχθεί το. Εάν έχεις ένα εργαλείο όπως η φωτιά που είναι δημιουργία και καταστροφή, αμόλα το για να δημιουργήσει πάνω της η ανθρωπότητα, και αν είναι αρκετά ηλίθια ώστε να καταστραφεί, να καταστραφεί, δεν της αξίζει να υπάρχει. Αυτό μάλλον λέει ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη, και επίσης και ο συγχωρεμένος, πολύ αγαπημένος μου φίλος, ο Κώστας ο Σφίκας, στην ταινία του Προμηθεύς εναντίον δρομών, στην οποία επίσης είχα την τύχη να εργαστώ. Έχω κάνει λίγα πράγματα, αλλά εξαιρετικά εκλεκτά. Φύγαμε από τον Αρχοντοχωριάτη όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντική και η πολιτική διάσταση που δουλεύεις πάνω σε αυτό το έργο με τη μουσική σου. Σε ευχαριστώ που με επαναφέρεις. Η μουσική για τον Αρχοντοχωριάτη είναι εξαιρετικά πολιτική, διότι το έργο του Μολιέρου βγαίνει από μια τρελή δυτικοευρωπαϊκή ιστορία πολιτικής ίντριγκας, επαναστάσεων, εμφύλιων πολέμων, πολιορκιών, αιματοχυσίας. Να φανταστεί κανείς ότι η αφορμή του Άρχοντο Χωριάτη, η έμεση, είναι η πολιορκία του Χάνδακα, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθούσε να πάρει το Ηράκλειο, ορμόμενη από τα Χανιά, η Βενετιά κρατούσε το Μεγάλο Κάστρο, πολιορκήθηκε 22 χρόνια, και μετά από προδοσία και μετά από αιματοχυσία, όπου πρέπει να σκοτώθηκαν γύρω στους 100.000 κόσμους σε όλη αυτή την πολιορκία, ο Λουδοβίκος είχε στείλει στρατό και στόλο που διαλύθηκε, και κατόπιν απάνω σε αυτά τα αποκαίδια στήθηκε η ανταλλαγή πρεσβευτών με την υψηλή πύλη και η αφορμή, η άμεση για τον Αρχοντοχωριάτη. Εμείς λοιπόν είμαστε στην πολιτική ανάγνωση της ιστορίας αυτής, βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα σε κρίση και οφείλουμε ξανά να πούμε στον κόσμο, έχει στραβοπατήσει ο δυτικός πολιτισμός, 2.500 χρόνια πάει κόντρα στη λογική, ο χώρος αυτός και αυτή η ελληνική γλώσσα που παρήγαγε τη λογική μπορεί ξανά να δώσει κεντρική ιδέα στους Έλληνες, στον πολιτισμό τους, στον τρόπο με τον οποίο κατευθύνεται ο δυτικός πολιτισμός από την ελληνική του βάση. Ίσως δώσει αυτό μια περηφάνεια. Το τραγούδι λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε, τελικό τραγούδι στον Αρχοντοχωριάτη, είναι για μας ένα πολιτικό μήνυμα στους συνέλληνές μας, να φύγουν από αυτούς τους φανατισμούς και τις βλακίες και τους πλήρως αντεθνικούς εθνικισμούς, να ξαναδούν το πράγμα διαλεκτικά, διότι ο πυρήνας του ελληνικού πολιτισμού είναι η διαλεκτική. Είναι ο πυρήνας της ελληνικής πολιτικής, το τραγούδι με την ένατη Βενετσάνου είναι πολιτικό τραγούδι, το απευθύνουμε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς ο κύριος Καλατζόπουλος. Και εγώ, όχι στο κράτος, όχι στις δομές,
αλλά στον πυρήνα του ελληνικού πολιτισμού και ας τον ξαναπιάσουμε κάποτε. Πάμε να δούμε, Αρχοντοχωριάτη. Αν ήμουν καράβι, δεν θα μου λεμονιά. Κι όποιος το καταλάβει, γλιτώνει από ζημιά. Νερό το ψάρι θέλει, αέρα το πουλί. Κι ο ήλιος ανατέλει απ' την Ανατολή. Δεν κάνει αυτά η γάτα, δεν κρέπουν τα φυτά. Δεν τρώγεται η γραβάτα κι ο σκύλος δεν πετά. Αν ήμουν καράβι, δεν θα ήμουν τώρα εδώ. Μα γύρω είναι σκοτάδι, γι' αυτό και τραγουδώ. Η τέχνη θέλει θάρρος, το θέατρο φωνή. Μετά θες ο φαντάρος κι αέρα το πανί. Αλήθεια ο κόσμος θέλει ο άνεργος δουλειά. Πονίστικος καρβέλι κι εσείς μια αγκαλιά. Αν ήμουν καράβι, δεν θα ήμουν στα βουνά. Κι όποιος τα φώτα ανάβει, δεν ζει στα σκοτεινά. Καλοί μας επιβάνες στο πλοίο της ζωής. Στους αρχοντοχωριάτες μη μοιάζετε κι εσείς. Γιατί στη χώρα που έχει αρχοντοχωριάτια γεννιούνται μαμαμούχοι και δεν αλλάζουν πια. Αρχοντοχωριάτης λοιπόν του Μολιέρου. Και όταν λέμε πολιτικό μήνυμα εννοούμε αλήθεια ο κόσμος θέλει, εννοούμε όποιος τα φώτα ανάβει δεν ζει στα σκοτεινά. Και στη χώρα λέει όπου γεννιούνται μαμαμούχοι, που καταλαβαίνουμε τι εννοεί, δεν αλλάζουν πια και χρειάζεται μεγάλη αλλαγή μέσα μας. Να ρίξουμε φως λοιπόν και μέσα μας και στα πράγματα γύρω μας, να τα δούμε ξανά από την αρχή. Αυτό που έχει χαθεί είναι αυτό το ηρωικό πνεύμα που υπήρχε πάντα. Mm. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Έχουν μαραγκιάσει οι συμπολίτες μας. Ναι. Έχουν λυγίσει κάτω από αυτό τον καταιγισμό. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη. Να την ανατρέψουμε, όμως να βάλουμε μπροστά πραγματικά τα ουσιαστικά δεδομένα αυτού του πολιτισμού. Όχι να λέμε την ιστορία όπως και να λέμε τουρκοκρατίες και Βυζάντια, αυτά όλα. Το πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού είναι άλλο. Δεν είναι ούτε τα σύνορα του κράτους, ούτε τίποτα. Είναι μια ολόκληρη θεώρηση του κόσμου, την οποία την ξέρει η Δυτική Ευρώπη και την ονομάζει ελληνική θεώρηση, και απάνω της πατάει για να κάνει αυτές τις βίδες και τα παξιμάδια και αυτά τα έσχη της απολυταρχίας, τα οποία έχει διαχύσει προς τα παντού και έχει γίνει κοσμοκρατορία, αυτιστική, μανιοκαταθλιπτική. Τέλος, ρε παιδιά. Πήξαμε. Έχουμε μία φρέσκια ματιά, μία πολύ γλυκιά, φρέσκια ομάδα, η οποία προσπαθεί να κάνει τη ρήξη, μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Να πω μία φρασούλα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι.
Εμείς είμαστε η γενιά των παιδιών των λουλουδιών. Όλα τα χρόνια που σπούδαζα στις ΗΠΑ, όλοι λέγανε αυτή η γενιά θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει τον κόσμο. Και λέγανε μεγάλοι. Όλοι θέλησαν να αλλάξει τον κόσμο, κανείς δεν τον άλλαξε. Έχω να πω λοιπόν ότι αυτή η γενιά κατάφερε και τον άλλαξε πράγματι τον κόσμο. Δείτε και καμαρώστε τα κατορθώματά της. Την αλλαγή που έκανε, πώς βιώνεται σήμερα. Πάμε να γυρίσουμε πίσω λοιπόν. Επομένως, εάν δεν υπάρχει κεντρική ιδέα ικανή να δοθεί μέσα από αυτό το πλαίσιο που την ξανάδωσε άλλες δύο φορές, διότι άλλες δύο φορές έκανε καρικατούρες η Δύση του ελληνικού πολιτισμού, μία με τη Ρώμη και μία με την Αναγέννηση, ξανά. Και δεν θέλω καθόλου να θεωρηθώ εθνικιστής, γιατί πολλοί μου λένε, όταν λέω τέτοια, ξέρεις είσαι αυτό και είσαι εκείνο και είσαι εκείνο. Δεν είμαι τίποτα. Είμαι μαθηματικός λογικιστής και μιλάω όσο μπορώ τη γλώσσα της αλήθειας μόνο. Δεν εντάσσομαι. Έχω μια εντύπωση ότι τα νέα παιδιά της μικρής ηλικίας, πριν τα καταστρέψουμε εμείς οι μεγάλοι σοφοί που τα ξέρουμε και τα φτιάξαμε όπως τα φτιάξαμε και καλούνται να ζήσουν μέσα αυτά, ακόμη διατηρούν μια φρεσκάδα. Έχουμε μαζί στην παρέα μας μια πολύ γλυκιά ομάδα από τη Ρόδο, όπως σας είπα, που έχουν φτιάξει ένα φιλμάκι του οποίου τα παρασκήνια είδαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Μπορούμε να μιλήσουμε με τους φίλους μας εκεί. Είναι και διαγωνιζόμενο, έτσι. Είναι και στο διαγωνιστικό τμήμα αυτό. Γεια χαρά σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Χρήστος Αρώνης, ο κύριος Λέκας στην παρέα μας. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σας, μας ακούτε. Σας ακούμε καλούτσικα. Είναι η βροχή πιθανώς. Είστε καλά από καιρό εκεί. Τι έγινε, ηρέμησαν τα πράγματα. Τώρα είμαστε μια χαρά. Την Παρασκευή είχαμε κάποια προβλήματα όπως είδατε. Απλά τώρα δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση και πολύ καλό σώμα στο κινητό. Σας ακούμε σχετικά καλά. Εσείς μας ακούτε. Και εμείς σας ακούμε, ναι. Χαιρόμαστε που είστε με την παρέα σας εκεί. Πόσα άτομα είστε μαζεμένα. Είναι τέσσερα τα παιδάκια που συμμετείχανε στην ταινία. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή. Μας ευχαριστείτε, είμαστε εδώ για αυτή τη δουλειά. Και χαιρόμαστε εμείς να ευχαριστούμε εσάς. Λοιπόν, για πες. Είναι μεγάλη μας τιμή που προβάλλουμε την ταινία μας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το τίποτα. Δεν το είχαμε καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με ταινίες. Ξεκίνησε από μια ιδέα από έναν διαγωνισμό που είχαμε δει, που ήταν και πανελλήνιος διαγωνισμός για ταινίες με μικρούς για σχολεία. Και το πρότεινα στα παιδιά, τα οποία το αποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Και προσπαθήσαμε να βρούμε το σενάριο, να κάνουμε τα γυρίσματα, εντελώς τεχνικά με όλα, μόνοι μας τα κάνουμε όλα. Και βγήκε αυτή η προσπάθεια. Για πες μας, τι θέλατε να πείτε, τι προσπαθείτε να διαπραγματευτείτε, να μας πείτε με την ταινία που θα δούμε τώρα, αμέσως μετά την κουβέντα που έχουμε. Ναι, ξεκινήσαμε για να σκεφτούμε πρώτα το σενάριο και συζητήσαμε με τα παιδιά τα ενδιαφέροντά τους, τι θα ήθελαν να δείξουν, τι τους αρέσει. Και συζητήσαμε γενικά για τη ζωή τους, πώς είναι στο χωριό και πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που ζουν σε ένα όμορφο χωριό, ζουν στο Γεννάτη. Ένα χωριό στα ανατολικά της Ρόδου, που είναι παραθαλάσσιο, και πώς γενικά περνάνε το χρόνο τους εδώ. Και έτσι σκεφτήκαμε την ιστορία ότι ένα παιδάκι νέο έρχεται στο χωριό, στην αρχή είναι μόνο του, αλλά τα παιδιά εδώ το αγκαλιάζουν, το παίρνουν στην παρέα τους και γνωρίζει τη ζωή στο χωριό. Αυτή είναι και η πραγματικότητα δηλαδή. Η παρέα που είστε σήμερα, είπες ότι πρωταγωνιστείτε, παίζετε στην ταινία. Θέλετε να μας συστηθείτε λιγάκι, να μας πει ο καθένας έτσι πώς το έζησε αυτό το παιχνίδι που κάνατε εκεί πέρα. Από εδώ είναι η Ελευθερία. Γεια σου, Ελευθερία. Δεν ακουγόμαστε. Δεν σε ακούμε, Ελευθερία. Ό,τι λέει η Ελευθερία να μας το ξαναλέτε, Ναι. Η εμπειρία που συστηθείτε ήταν καλή. Η σύνδεση, παιδιά, είναι φρικτή σήμερα. Ακούμε, δεν ακούμε. Χάσαμε τη σύνδεση με τους φίλους μας, θα ξαναδοκιμάσουμε. Εδώ αόρατος κόσμος, δίπλα μας, το κοντρόλ, ο Δημήτρης, ο Βαγγέλης, το παλεύουνε. Αυτά έχει τηλεόραση, αυτά έχουν τα ζωντανά. Κοίτα να δεις που έχουν μια φυσικότητα αυτά τα παιδιά, έτσι. Είδες, Ενώ ορισμένα παιδιά από πόλεις και τα λοιπά,
έχουν ήδη φθαρεί από, από ένα μεγαλίστικο που τους επιβάλλουν οι άλλοι, κυρίως διαπαγορεύσεων, και έχουν γίνει μικρομέγαλα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τίποτα για την ταινία. Τα παιδιά είναι μια χαρά σαν παιδιά. Μ' αρέσει που τα βλέπω. Mm. Είναι, είναι το, το, η ελπίδα μας είναι, Δημήτρη. Ελπίζω αυτά να κάνουν κάτι καλύτερο από εμάς. Μέχρι να βρούμε, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να... Και πάλι λοιπόν, παιδιά, Ελευθερία, μείναμε σε σένα, σ' ακούμε. Μας ακούτε. Γεια σου. Πες Ελευθερία. Ναι. Ζήσαμε, θα θέλαμε να την ξαναζήσουμε. Παιδιά, όχι, δεν μπορούμε, δεν ακούμε. Θα χαμηλώσετε τον ήχο σας εσείς. Θα χαμηλώσουμε τον ήχο μας. Θα το σβήσετε τελείως. Ναι, ναι. Α, τώρα, η εμπειρία που ζήσαμε ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα θέλαμε να την ξαναζήσουμε. Και θα θέλαμε να την ξαναζήσουμε κάποια μέρα. Και θα προσπαθήσουμε πάλι. Και καθώς το κάναμε αυτό, γελούσαμε και τραγουδούσαμε, δηλαδή περνούσαμε ωραία. Το χαρήκατε, δηλαδή κάνατε ένα, ένα κινηματογραφικό παιχνίδι, να το πω έτσι. Ναι. Μπράβο. Κάποιο άλλο παιδί, τι, η κοπέλα που είναι δίπλα, βλέπω καλά, από την αριστερή σου μεριά, Κατερίνα. Τώρα, όχι, δεν με ακούτε τώρα εσείς. Εσύ πώς λέγεσαι, ποια είσαι εσύ? Εγώ λέγομαι Δέσποινα. Γεια σου Δέσποινα. Τι έκανες στην ταινία εσύ? Είχες κάποιο ρόλο? Εγώ ήμουν αυτή που ήρθε από την Αθήνα στο χωριό. Μάλιστα. Να έκανα το κοριτσάκι που ήρθε πρώτη φορά στο σχολείο. Και έγινε φίλη με όλα τα παιδιά, την αγκάλιασαν όλα τα παιδιά. Και γνώρισε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με την Αθήνα που ζούσε πριν έρθει εδώ. Μάλιστα. Ο φίλος μας πίσω ποιος είναι, πώς λέγεται? Ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης. Γεια σου Γιάννη και εσένα. Γεια χαρά σου Γιάννη. Γεια σας. Εσύ τι κάνεις το έργο? Σε αυτή την ταινία κουραστή. Γιατί γιατί ήμασταν ερασιτέχνες. Δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Δεν πειράζει που είστε ερασιτέχνες. Η ταινία σας, που θα τη δούμε βέβαια τώρα αμέσως, έχει κάτι να πει. Εσύ πώς το έζησες αυτό? Ήταν ωραία στιγμή, γιατί με όλες τις μαθητές μου είχαμε βρεθεί, κάναμε κάτι και περάσαμε και καλά. Μάλιστα. Η φίλη μας δίπλα σου ποια είναι, πώς λέγεται? Ντίνα. Γεια σου, Ντίνα. Γεια σας. Πες μας και εσύ λοιπόν, πώς έζησες αυτή την εμπειρία με την μπροστά στην κάμερα? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε συνεργαστήκαμε όλοι, γίναμε μια ομάδα και προσπαθούσαμε όλοι να κάνουμε μια, το καλύτερο για την ταινία μας. Μάλιστα. Τι θέλατε να πείτε με αυτή την ταινία που κάνατε? Είχατε κάποια, κάτι στο μυαλό σας? Ναι, θέλαμε να δείξουμε πώς είναι η ζωή στο χωριό εδώ πέρα. Ότι μπορούμε να βγαίνουμε έξω ελεύθερα, χωρίς οι γονείς μας να φοβούνται. Μάλιστα. Τι να φοβούνται δηλαδή? Όπως την πόλη που φοβούνται τα αυτοκίνητα, ενώ εδώ πέρα μπορούμε και βγαίνουμε ελεύθερα. Μάλιστα. Παιδιά, είναι πολύ κακή η σύνδεση. Δυστυχώς σας ακούμε όχι πολύ καλά και η εικόνα σας δυστυχώς δεν δείχνει όλη την ομορφιά που έχετε. Μάλλον θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έχει τραβήξει και λιγάκι ο χρόνος για να προλάβουμε να δούμε και την ταινία σας. Να. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ξαναδοκιμάσετε, να κάνετε κάτι ακόμη. Αν αυτό να. Είχε κάτι να σας δώσει, αν έχετε πολλά να πείτε, να μας διδάξετε βρε παιδιά, να μας μάθετε. Εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε. Είναι δική σας σειρά. Πέστε μας πληροφορίες. Τι βλέπετε για τον κόσμο? Πολύ ωραία ιδέα σας για το χωριό. Ευχαριστούμε. Να σας αποχαιρετήσουμε, περιμένοντάς σας μια ακόμη ευκαιρία όπως σας είπα.
Για ό,τι θέλετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε βεβαίως, δεν τελειώσαμε εδώ. Αν θέλετε πληροφορίες, βοήθεια, κάτι για να ολοκληρώσετε μια δουλειά που κάνετε, είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο, έτσι. Να πω και εγώ κάτι. Βεβαίως. Γιατί το λέω πάντα και για τις θεατρικές παραστάσεις και το λέγαμε και στη σεμινάρια στα ΝΕΛΕ. Καλό είναι να αξιοποιείτε το τοπικό δυναμικό, διότι ο κόσμος καλό είναι να εκφράζει τη δημιουργικότητά του, βοηθάει. Να γίνονται στις ταινίες σε σχέση με τις μουσικές, μια και είναι και αυτό το θέμα, μουσικές επιμέλειες, να ψάχνουν τα παιδιά από μουσικές που ξέρουν, που ελέγχουν τι λέει, να τις βάζουν από κάτω, όπως και στις θεατρικές παραστάσεις. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο παιδί εκεί που είναι μουσικός και έχει μια κιθάρα, έχει μια αυτό, ας τον ηχογραφήσουν και στο βάλουν. Έχει πολλές φορές περισσότερη αξία από το να μπει στο ρεπερτόριο και να διαλέξεις συμφωνικά και να βάλεις. Ας είναι όλο αυτό, εφόσον έχει το χαρακτήρα της ιδιοκατασκευής, ας τον έχει και στη μουσική, ας τολμάνε τα παιδιά να κάνουν και μουσική στον κινηματογράφο, όχι μόνο εικόνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Είναι πολύτιμες οι πληροφορίες. Παιδιά, τα ακούσατε. Ελπίζω ότι μας ακούτε καλύτερα εσείς. Δοκιμάστε να παίξετε και με τη μουσική. Όπως σας είπε ο κύριος Δημήτρης, ο Δημήτρης. τα κύριες τελικά τείνουν να είναι. Ο Κερμίτσος. Ο Κερμίτσος. Κυρία Καταρίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαζευτήκατε, που μας δώσατε, εμπιστευτήκατε την ταινία σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο διαγωνιστικό τμήμα που είστε. Εάν κάνετε και άλλη ταινία, θα την αναρτήσουμε και αυτήν, έτσι. Και θα διαλέξετε εσείς με ποια θέλετε να διαγωνιστείτε τελικά. Πάμε να δούμε το φιλμάκι σας, σας χαιρετούμε. Ελπίζουμε να μην έχετε άλλα τραγικά περιστατικά στη Ρόδο. Και να περνάτε καλά. Εκεί περνάτε λίγο καλύτερα από εμάς. Ελπίζω και εύχομαι να το κάνετε. Καλό απόγευμα να έχετε. Και εγώ το χωριό σας, παιδιά, το ξέρω. Έχω έρθει στο Γενάρη. Μην φαντάζεστε ότι δεν το χωριό. Ωραία, να ξαναρθείτε. Ωραία. Πάμε να το δούμε λοιπόν και μέσα από την ταινία. Να είστε καλά και πάλι. Γεια σας. Πηγαίνω στην 5η Δημοτικού. Ζούσα στην Αθήνα μέχρι που μετακομίσαμε με την οικογένειά μου σε ένα χωριό στη Ρόδο. Όταν μου το ανακοίνωσαν οι γονείς μου, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα να φύγω από την πόλη μου, να αλλάξω σχολείο και να αφήσω τους φίλους μου. Στεναχωριόμουν που θα πήγαινα σε ένα άγνωστο μέρος που δεν θα είχα φίλους. Την πρώτη μέρα που πήγα στο καινούργιο μου σχολείο, είχα πολύ άγχος. Από πού ήρθε? Από πού έρχεσαι? Από την Αθήνα. Πώς είναι η ζωή στην πόλη, είναι ωραία? Είναι πολύ δύσκολα με αυτά που συμβαίνουν και οι γονείς μου δεν με αφήνουν να πάω ξανά απ' έξω γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Δεσποινά, γιατί είναι επικίνδυνα στην Αθήνα? Γιατί υπάρχουν πολλοί άγνωστοι άνθρωποι. Δέσποινα, είχες πολλούς φίλους στην Αθήνα? Είχα φίλους μόνο από το σχολείο, επειδή τα απογεύματα δεν έβγαινα έξω. Γιατί δεν έβγαινες έξω? Επειδή οι γονείς μου δεν με άφηναν να μπω μόνο μου έξω, επειδή είναι πολύ επικίνδυνο. Σου άρεσε το σχολείο που ήσουνα? Ναι, μου άρεσε. Δέσποινα, έχεις ποδηλατό? Εμείς κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε με τα ποδήλατα βόλτα. Έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα και πολύ στην Αθήνα. Πιστεύω ότι θα σου αρέσει πολύ εδώ, γιατί συνέχεια πηγαίνουμε βόλτες και παίζουμε πολλά παιχνίδια. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που έχουμε μια καινούργια συμμαθήτρια.
Αθήνα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι στο χωριό. Εκεί ζουν πολλοί άνθρωποι και είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ τους. Δεν γνωρίζαμε ούτε τους γείτονές μας. Δεν έβγαινα ποτέ έξω να παίξω χωρίς τους γονείς μου. Κανένα παιδί δεν κυκλοφορεί μόνο του. Επίσης, στους δρόμους είχε πολλή κίνηση, πολλή φασαρία και καυσαέριο από τα αυτοκίνητα. Στο χωριό όμως η ζωή είναι πιο ήρεμη. Ελπίζω μόνο να κάνω καινούργιους φίλους. Thank you.
αρέσει εδώ στο χωριό? Στο παλού. Ναι, μου αρέσει πολύ. Σαϊτιές τη Βερίγενου. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας την καλυσία. Εδώ είμαστε και πάλι. Βλέπω το κάνανε. Είπαμε να κάνουν μουσική μόνο τους, να το. Βέβαια. Τι νομίζεις, τα παιδιά μπορεί να κάνουν απίστευτα αριστουργήματα, παιδιά. Μπορεί να μην είναι άψογα κινηματογραφικά, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά έχουν ψυχή, έχουν πνεύμα, έχουν ευαισθησία, έχουν συνέστημα. Είσαι κριτική επιτροπή, μου πεις τίποτα. Αλλά εγώ δικαιούμαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάρα πολύ τα παιδιά. Δημητρή, να σε ρωτήσω. Είπες μαθηματικός. Ας πάμε, λέω τον ξύπνιο κι εγώ, δηλαδή, μη μου κάνεις μόνο το δάσκαλο. Το μέρος, το όλον εμπεριέχεται στο μέρος? Όχι. Όχι. Θα το δούμε σε μια άλλη κουμπί αυτό. Όχι. Απλά αυτά που λέει ο κόσμος όλο και μέρος είναι λίγο μπερδεμένα. Και όταν σου λέει ότι μια ταινία έχει ένα ιδεολογικό περιεχόμενο, εμείς ερχόμαστε τώρα από την κανονική αφαιρετική λογική και λέμε ότι όχι. Η ιδεολογία είναι περιέχον, δεν είναι περιεχόμενο. Είναι λάθος της γλώσσας. Αυτό. Δεν είναι φρακταλικό αυτό? Όχι. 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 Okay, να το δούμε μια άλλη φορά. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν. Έχεις φέρει εδώ πέρα πράγματα εξαιρετικά, βιβλία που έχεις βγάλει. Απίστευτο υλικό, δεν μπόρεσαμε. Έχω φέρει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, απλώς υποσχόμαστε, δείχνουμε την πραγμάτια μας εδώ πέρα και μια άλλη φορά θα. Και θέλω να πούμε την επόμενη φορά αυτό. Φλογέρα, δεν είναι? Ναι. Τι σχέση έχει με τα μαθηματικά? Όχι τώρα όμως. Αυτό είναι η μητέρα της μουσικής και μόνο που είναι έτσι οι τρύπες του παιδιά είναι μαθηματικά. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεν τολμώ να πω τίποτα κουβέντα. Να σας ευχαριστώ και πάλι να σας θυμίσω ότι μπορείτε να στείλετε τις ταινίες σας για να τις προβάλλουμε, για να τις δει η Κριτική Επιτροπή και να βγάλει το βραβείο το οποίο θα παραλάβουν οι ταινίες που κερδίσανε στο φεστιβάλ που θα κάνουμε το Μάιο, στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου. Σας ξαναλέω, ταινίες που είναι μεγαλύτερες από τα 15 λεπτά, Δημήτρη, δεν θα διαγωνιστούν, αλλά θα αναρτώνται στη σελίδα μας, το Κάνω Σινεμά, στο κεντρικό site του zoogla.gr. Μιλάτε ελεύθερα, δεν λογοκρίνεστε, πέστε ό,τι θέλετε. Μην διαφημίσετε προϊόντα, δεν θα τα παίξουμε. Θέλουμε τις ιδέες σας, την ευαισθησία σας, θέλουμε τις δικές σας εικόνες, τις δικές σας ταινίες και θέλω πολύ να ζείτε τις δικές σας ζωές. Και όχι αυτές που σας πλασάρουμε εμείς μέσα από τις ταινίες μας, τα έργα μας, που μπορούμε να τα επικοινωνούμε, Δημήτρη, αλλά νομίζω μετράει το να ζει ο καθένας τη δική του ζωή και όχι αυτή που θέλουν οι άλλοι να ζήσει. Αρκεί να καταλαβαίνετε την δική του ζωή, γιατί πόσοι βιώνουν τις ζωές άλλων και νομίζουν ότι είναι δική τους. Όλοι μας. Πόσοι λένε λόγια άλλων και νομίζουν ότι είναι δικά τους. Ναι. Αυτό είναι μια. Όχι όλοι μας, εμείς οι μαθηματικοί δεν το κάνουμε. Νομίζεις? Θα σου το αποδείξω στην επόμενη εκπομπή, λοιπόν, που θέλω να είσαι μαζί μας, γιατί όλο αυτό εδώ το υλικό θέλω να το επικοινωνήσω με τους φίλους μας. Έτσι, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάλι που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Μέσα στην προσοχή, την καταιγίδα, τα ποτάμια, στους δρόμους. Φίλοι μου, σας χαιρετούμε. Καλό απόγευμα να έχετε. Περιμένουμε τις ταινίες σας την επόμενη Κυριακή και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου.
Ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία.